δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, δεν αφήνουν οι ξένοι τίποτα. Ενώ οι επικυρίαρχοι. Δεν υπάρχει περιθώριο. Δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Από εκεί και πέρα, να δει εγώ πιστεύω ότι το μόνο που περιμένει αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι να δει ότι μπορεί να στηριχτεί κάπου. Ότι να δώσει τη μάχη, αλλά να τη δώσει τη μάχη, όχι για να μπουτζώνει τη Βουλή και μετά να περνάει το Μεσοπρόθεσμο και το αλλάζουν τα φώτα στα χαράτσια. Να τη δώσει τη μάχη, αλλά να κερδίσει. Να τη δώσει τη μάχη, αλλά να αλλάξει αυτή η ιστορία. Ή τουλάχιστον να αρχίζει να αλλάζει η ιστορία. Έστω και με τη δυσκολία που μπορούμε να δεχτούμε εμείς, αλλά τουλάχιστον για τα παιδιά μας, για τις γενιές που έρχονται. Να τη δώσει τη μάχη, αλλά με προοπτική, ρε άδερφε. Να ξέρουμε πού. Και ο ελληνικός λαός έχει αποδείξει την ιστορία του. Δεν ήταν φιδωλός σε τίποτα. Ακόμη και για το αίμα του. Το έδωσε. Με περίσσια γενναιότητας και απλοχεριάς. Όταν κατάλαβε όμως και όταν συνειδητοποίησε ότι μπορεί να στηριχθεί κάπου, δεν είναι μόνος του. Κλεισμένος στο σπίτι του, βιώνοντας τη δική του προσωπική τραγωδία. Αυτό είναι που έκανε, το προσπαθεί να κάνει το ΕΠΑΜ. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτό. Και προσπάθησε να αποδείξει στην πράξη αυτό που είναι αδιανόητο για τη συντηρητική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτικών δυνάμεων, που κατά τα άλλα εντάσσονται, παλεύουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο κοινά αιτήματα ή τα αιτήματα που λέμε. Ποιο? Ότι μπορεί να σταθεί ο αριστερός με το δεξιό δίπλα, στο κοινό μετερίζει, στο ίδιο χαράκωμα, με την ίδια αφοσίωση και την ίδια αποφασιστικότητα στον κοινό αγώνα. Εάν υπάρχει μια οργάνωση, μια προσπάθεια, μια πρωτοβουλία, τέλος πάντων, πείτε το ό,τι θέλετε, που το αποδεικνύει αυτό, δείτε τις γραμμές του ΕΠΑΜ. Γίνεται πράξη. Και δεν λέω τώρα για ψηλόβαθμα στελέχη, για ανθρώπους δηλαδή που είναι γνωστό, που έχουν εμπλακεί. Μιλάμε για απλούς ανθρώπους, απλούς ανθρώπους του λαού. Ενότητα, λαϊκή ενότητα. Ενότητα του ίδιου του λαού. Πέρα και πάνω από διαχωριστικές γραμμές ιδεολογίας και κομματικής ταυτότητας. Δεν ζητάει κανένα τον άλλον να κάνει απεταξάμιν. Τρεις φορές απεταξάμιν για το κόμμα που ψήφισα ή που ήμουν ενταγμένος. Το βασικό μας πρόβλημα σήμερα είναι να μπορέσουμε να γλιτώσουμε από αυτή τη λέλαπα, από τον Αρμαγεδόνα, από τον Τύρανο και το Δήμιο. Δεν χρειάζεται ούτε να αλλάξει μυαλά κανένας μας, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε να πιστέψει στην επουράνια βασιλεία του σοσιαλισμού ή στον καπιταλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο. Αρκεί να παλέψουμε για τα άμεσα. Αυτά που αφορούν την ίδια την επιβίωση του λαού, της χώρας, του ίδιου του έθνους. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε. Μπορούμε. Ανεξάρτητα πώς ερμηνεύει ο καθένας από εμάς την κρίση, τα προβλήματα, τα αιτήματα. Ο καθένας μας όμως καταλαβαίνει, για παράδειγμα, ότι τι θα πρέπει να γίνει εδώ. Άμα καθίσουμε κάτω και το σκεφτούμε, τι θα πρέπει να γίνει? Πρώτον, να επιβάλλουμε ανατροπή αυτής της κατάστασης. Πώς μπορεί να το επιβάλλεις? Γενική πολιτική απεργία. Είμαστε θέση να την κάνουμε αυτή? Να νεκρώσουν τα πάντα μέχρι να καταρρεύσουν αυτοί οι κυβήνες. Από ποιους εξαρτάται η δυνατότητά τους να ασκούν πολιτική? Από τους μηχανισμούς του δημόσιου τομέα, της δημόσιας διοίκησης και των άλλων. Εκεί οι δημόσιοι υπάλληλοι, παράδειγμα, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι φυλάνε θερμοπύλες αυτή τη στιγμή. Ότι εκεί είναι ο βασικός πυρήνας του δημόσιου πλούτου της χώρας, της δυνατότητας να ασκούν πολιτική οι επικυρίαρχοι και οι αποικιοκράτες. Αλλά ο δημόσιος υπάλληλος, για να μπορεί να φυλάξει τις θερμοπύλες όσο οφείλει να το κάνει, γι' αυτό ορκίστηκε στο Σύνταγμα και στους νόμους, δεν ορκίστηκε στον προϊστάμενό του. Για να το κάνει αυτό πρέπει να έχει πίσω του ολόκληρη την κοινωνία. Θα πρέπει να τον περιφρουρεί και να τον στηρίζει η κοινωνία. Και να μπορεί να το στηρίζει σε αυτόν τον αγώνα. Τι σημαίνει αυτό? Καταλαμβάνω τα υπουργεία. Παίρνω τους μηχανισμούς στα χέρια μου, σαν λαός, ώστε να μην το χρησιμοποιεί ο αντίπαλος εναντίον μου, ο εχθρός. Και να μπορέσω να τα προφυλάξω, να τα διασώσω πριν τα διαλύσουν όλα. Γιατί θα τα χρειαστώ στην ανοικοδόμηση της χώρας. Το ίδιο πρέπει να γίνει στις επιχειρήσεις που πάνε και τις κλείνουν και τις δημιουργούν ερείπια και τις πετάνε. Έχει ευθύνη ο κάθε εργαζόμενος αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο το μεροκάματο. Αν κλείσουν και οι τελευταίες βιομηχανικές επιχειρήσεις σε αυτόν τον τόπο, πώς διάολο θα ανατάξουμε την οικονομία? Θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Θα την ανατάξουμε, αλλά θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Αυτό είναι το ζήτημα. Εκεί
Μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό? Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε και πολύ εύκολα αυτούς να τους κάνουμε να τρέχουν σε αλλαγή. Από εκεί και πέρα, πόσο δύσκολο να φανταστούμε ότι στη βάση αυτού του οργανωμένου λαού και της επιβολής αυτής και της θέλησής του να μπορέσει να υπάρξει μια προσωρινή, ας πούμε, διακυβέρνηση της χώρας που να κάνει απλά πράγματα. Πρώτον, να πει στους ξένους ή στους δανειστές της χώρας, ντόπιους και ξένους, ότι μάγκες, την πατήσατε χοντρά. Την πατήσατε χοντρά. Τα CDS, τα ομόλογα, τα έντοκα που έχετε στα χέρια σου και όλα αυτά τα πράγματα, κάντε τα κομφετή. Δεν έχουν καμία αξία. Δεύτερο, φεύγω από τη λυκοφωλιά και αποκτά την εξαρτησία και την κυριαρχία να ακολουθήσω άλλη πορεία σαν λαός. Τρίτο, ακολουθώ πολιτικές υποστήριξης για αυτές που έχουμε πει, δεν θέλω να τις επαναλάβω. Τέταρτο, προκυρήσω εκλογές σε ολόκληρο τον λαό, έτσι ώστε να υπάρξει συντακτική εθνοσυνέλευση με βασικό καθήκον, μοναδικό καθήκον, σύνταξη και ψήφιση νέου συντάγματος που να αποτελέσει το θεμέλιο λίθο ενός νέου κράτους, το οποίο θα πηγεί τα πραγματικά συμφέροντα του ελληνικού λαού. Ώστε να θεμελιώνει πραγματικά με νέους θεσμούς, με νέους θεσμούς, αυτό που παραδοσιακά για το οποίο πάλευε ο ελληνικός λαός από την πρώτη φάση, λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία, όπου η λαϊκή εντολή δεν θα χρησιμοποιηθεί ξανά εναντίον του. Αυτό μπορεί να γίνει και μπορούμε να το κάνουμε. Ταυτόχρονα όμως θα χρειαστεί ο οργανωμένος λαός να πάρει την υπόθεση στα χέρια του της καθημερινής υπηρεσίας, γιατί το πιθανότερο είναι να καταρρεύσει αυτό το οικοδόμημα που έχουμε μπροστά μας σαν κράτος. Γιατί το έχουν υπονομεύσει, το έχουμε διαλύσει. Γι' αυτό παίζει μεγάλο ρόλο ο τρόπος οργάνωσης στον χώρο δουλειάς και στη γειτονιά. Γιατί αυτοί οι οργανωμένοι πυρήνες θα αναλάβουν να διευθετήσουν τα προβλήματα της καθημερινότητας του Έλληνα πολίτη μέχρι να αρχίσουμε να νοικοδομούμε το κράτος που θα χρειαστεί και που μπορούμε να το βάλουμε γρήγορα μπροστά. Γιατί έχουμε το επιστημονικό δυναμικό. Έχουμε τον κόσμο που ξέρει. Όχι μόνο τους επιστήμονες, αλλά και τους εργαζόμενους. Οποιονδήποτε πιάσετε από εδώ μέσα. Είμαι απόλυτο σίγουρος και του πει τι πρέπει να γίνει, ρε παιδί μου, στον τομέα ευθύνης σου. Σε αυτό που δουλεύεις, σε αυτό που ξέρεις. Αύριο το πρωί τι πρέπει να κάνουμε. Είμαι σίγουρος ότι θα σου πει 40.000 ιδέες μπορούν να μπουν μπροστά και να αποδώσουν άμεσα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται, κατά τη γνώμη μου, ο εθνικοπελευθερικός αγώνας σημερινές συνθήκες. Και τελικά ξεκαθαρίζοντας ότι αυτού το συμφέρον που πρέπει να πρετανεύσει αυτή τη φορά δεν είναι γενικά αυτό το γνωστό παλιό σύνθημα, ας πούμε, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Η Ελλάδα ανήκει σε εκείνους τους Έλληνες που πάλεψαν για αυτήν, που ίδρωσαν για αυτήν, που είναι οι μόνοι που είναι ικανοί να την υπερασπίσουν. Αυτοί που οι παππούδες μας λέγανε ότι αυτοί που φροντίζανε τα πεζούλια τους δρόμους, τα πεζούλια τους δρόμους και τα σπίτια αυτού του τόπου. Με αυτούς έχουμε να κάνουμε. Για αυτούς παλεύουμε. Πού είμαστε όλοι εμείς. Η συντηρητική ψηφία δηλαδή του ελληνικού λαού που καταθέτει καθημερινά στη βιοπάλη τον ιδρώτα και την εργασία της. Για αυτούς παλεύεις. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να παλέψεις για τη μακροεκμέρευση αυτής της χώρας. Γιατί δεν έχουν καμιά άλλη προοπτική. Οι υπόλοιποι έχουν. Προσφάτως μου στην εταιρεία που, τέλος πάντων, στο ραδιόφωνο που είμαι, μου έπεσε στα χέρια μου κατά λάθος ένα εσωτερικό email όπου έλεγε κάποιος σε κάποιον άλλον, ειλικρινά δεν ξέρουμε ονόματα, το εξής. Ξέχασα το φάκελο στο εξοχικό της Αγγλίας. Σας σε παρακαλώ, πάρε τηλέφωνο τον Butler και πες του ότι το χρειάζομαι πολύ στο Σατό Τάδε στην Ελβετία. Αυτοί είναι σίγουρο ότι δεν διαφέρονται για αυτή τη χώρα, διότι έχουν εξασφαλίσει. Πώς? Ναι, τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι είναι μια κοινωνική κάστα ανθρώπων ή αν θέλετε τάξη ή οτιδήποτε, που δεν τους αφορά και το πρόβλημα που βιώνουμε καθημερινά σαν λαός, ούτε και η έννοια της πατρίδας όπως τη βιώνει ο μεροκαματιάρης ή ο μικρομεσαίος ή ο επιστήμονας ή αυτός τέλος πάντων προσπαθεί να ζήσει από αυτόν τον τόπο. Για αυτούς είναι, αυτοί είναι, μάλλον να το πούμε διαφορετικά, η ιστορική στιγμή είναι δική τους. Σε αυτούς πρέπει να απευθυνθούμε, με αυτούς πρέπει να παλέψουμε. Αυτοί είναι οι μόνοι ικανοί να μας δώσουν την νίκη όπως τη δώσανε και παλιά.
Και τέλος πάντων, σήμερα είμαστε και σοφότεροι, να μην επαναλάβουμε τα λάθη που έγιναν παλιότερα. Και εκεί ακριβώς που πήγε ο λαός μας, έσκυψε στη βρύση να πήγε νερό, τελικά έμεινε διψασμένος. Αυτή τη φορά και θα σκύψουμε και θα πιούμε και νερό και η βρύση θα μας ανήκει. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, ονομάζομαι Λιθέρια Κασιάτη. Κυρία Καζάκη, συγχαρητήρια. Σας παρακολουθώ πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, σχεδόν καθημερινά και στενά. Αισθάνομαι ότι είστε ο μόνος άνθρωπος αυτή τη στιγμή που μιλάτε στις καρδιές των Ελλήνων, αυτών που προηγουμένως περιγράψατε, αυτών των καθαρών με την έννοια της ενέργειας εννοώ και ότι δεν έχουν πέσει στο χρήμα που αλωτριώνει τους ανθρώπους, αισθάνονται την αγάπη σας και το πάθος σας. Σας ευχαριστώ εγώ προσωπικά θερμά για όλα αυτά που κάνετε για μας κάθε μέρα και να ξέρετε ότι σε οποιαδήποτε στιγμή θα είμαστε στο πλευρό σας. Μας δίνετε μια μεγάλη ελπίδα και ένα μεγάλο κουράγιο, γιατί αυτά που νιώθουμε, σκεφτόμαστε, διαβάζουμε, παλεύουμε, έρχεστε να τα εκφράσετε και τα ενσωματώσετε στο λόγο σας. Παράλληλα, θέλω να κάνω το εξής ερώτημα. Ποια θα είναι η θέση της χώρας μας όταν βγούμε έξω από αυτή τη λυκοφωλιά, την ΕΟΚ, γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά στο διεθνές περιβάλλον, με βάση τα διεθνή δεδομένα της συγκεκριμένης κβαντικής εποχής που βρισκόμαστε και της παγκοσμιοποίησης. Γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Πώς δηλαδή αυτή η μικρή χώρα θα μπορέσει να βγει από αυτή τη λυκοφωλιά, με την ευρία έννοια το λέω. Δεν μιλάω μόνο για την ΕΟΚ. Μιλάω και για αυτούς που χρόνια τη λιμένονται και την επουβουλεύονται, που είναι το διεθνές κεφάλαιο, το ιδιωτικό και το ξένο. Πώς θα σταθούν αυτές οι θέσεις και αυτή η πολιτική γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι και σας αγαπάμε. Το γεγονός ότι βρίσκομαι εγώ και εκφράζω αυτά που, για τα οποία, στα οποία στρατεύτηκα από 18 χρονών, δεν είναι άξιος λόγος συγχαρητηρίων. Δεν κάνω τίποτα περισσότερο από αυτά για τα οποία τάχτηκα από νεαρό παιδί ή στρατεύτηκα σαν την ιστορία. Και απλά όταν είδα ότι η κατάσταση πλέον έχει φτάσει στο προχώρητο, είπα ότι εγώ χρωστάω και στους γονείς μου, αλλά και σε αυτή τη χώρα. Το τι είμαι εγώ σήμερα, αν είμαι κάτι, αυτό το λίγο που είμαι ή τις γνώσεις που έχω ή την εμπειρία, θεωρώ ότι τα κέρδισα για να τα εξαργυρώσω σήμερα υπέρ του λαού και της χώρας μου. Αυτό νομίζω ότι τίποτα περισσότερο, και ούτε χρειαζόμαστε αρχηγούς, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ετούτος ο λαός έχει τρομερά κότσια, έχει βγάλει ανθρώπους πραγματικά που δεν είναι τα τσάλι. Λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε τώρα ούτε να σκεφτόμαστε. Τέλος πάντων, ποια η θέση της χώρας. Ακούστε, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση. Ποτέ βεβαίως το παγκόσμιο σύστημα δεν ήταν μονοσήμαντο. Αυτές οι θεωρίες ότι έχουμε μια μονοσήμαντη κυριαρχία των ισχυρών δεν υπήρχαν ποτέ. Αυτό ήταν μια εικόνα παραπλανητική που οικοδομούσε η προπαγάνδα ώστε να κρατάει τους λαούς σε υποτέλεια. Πολύ δε περισσότερο που σήμερα σε ένα έχουμε παγκόσμιο σύστημα το οποίο καταραίει, κυριολεκτικά καταραίει. Πολλές χώρες αναζητούν άλλους δρόμους. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου έχει καταρρεύσει, δεν υπάρχει πλέον. Έχει συντριβεί από το 2004 και μετά. Αποχώρησαν από αυτόν 160 χώρες. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Στις 180, στις 190 πόσες είναι έχει ο πλανήτης. 160 χώρες αναζητώντας τη δική τους τύχη, προσπαθώντας να οικοδομήσουν τις δικές τους σχέσεις με τις υπόλοιπες χώρες, ώστε να μπορεί να επιβιώσουν και οι ίδιες και οι λαοί τους. Θεωρείτε ότι εμείς δεν θα έχουμε καμιά δυνατότητα εκεί πέρα? Εγώ πιστεύω ότι, να σας το πω έτσι, από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός, μάλλον την ημέρα που ο ελληνικός λαός θα κάνει τον μπαμ, θα γιορτάζεται ως πανευρωπαϊκή γιορτή με την ίδια σημασία που θα έχει, που έχει σήμερα πανευρωπαϊκά η ήττα του φασισμού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί η νίκη του ελληνικού λαού θα συνδυαστεί με ένα ντόμινο εξελίξεων εξαιρετικών
και μέσα στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη ευρύτερα, αλλά και παγκόσμια. Δηλαδή, ποιος τρελός θα κάτσει να του ρουφάει το αίμα οι τραπεζίτες και το πολιτικό προσωπικό όταν οι Έλληνες ακολουθούν τη δική τους πορεία. Και από την άλλη μεριά, σε πόσες χώρες θα αλλάξει το κλίμα που παλεύουν αυτή τη στιγμή να βρουν μια διέξοδο, όταν θα έχουν ένα ακόμη στήριγμα στην πάλη τους για αυτό το διέξοδο. Και εμείς ταυτόχρονα θα μπορούμε να βρίσκουμε τέτοια στηρίγματα. Και οι 160 χώρες, πολλές φορές ακούω, ας πούμε, ορισμένες, εντάξει, μου το κοσμικές είναι, είναι τροκοσμικές. Όντως, έχουν το 78% του πληθυσμού του πλανήτη και μόλις το 13% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Αλλά έχουν το 89% των φυσικών πόρων του πλανήτη. Άρα, λοιπόν, έχουμε τεράστιες δυνατότητες και οικονομικών σχέσεων, αλλά και γεωπολιτικών στρατηγικών ανάπτυξης μέσω αυτών των σχέσεων. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, αρκεί να απελευθερωθούμε από τα δεσμά. Ποτέ κανένας λαός που έσπασε τα δεσμά δεν ξαναγύρισε στην προτέρα κατάσταση, ούτε νοστάλγησε την προτέρα κατάσταση. Κανένας ραγιάς που πάβει να είναι ραγιάς δεν σκέφτεται από εκεί και πέρα τι θα συμβεί. Σίγουρα υπάρχουν δρόμοι. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, είμαστε τελείως αποκλεισμένοι, γιατί βρισκόμαστε υπό καθεστώς ακριβώς αυτό που είχε πει προηγουμένως η κυρία. Προτεκτοράτου. Δεν είμαστε καν προτεκτοράτου. Μετατρεπόμαστε σε δουλοπαρικία χρέους. Συλλογική, θεσμοθετημένη δουλοπαρικία χρέους, που είναι ακόμη και υποαίρεση, αν θέλετε, η συγκροτημένη πολιτεία που υπήρχε μέχρι τώρα. Όχι την ανεξαρτησία και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα έχουν πουλήσει. Τα πρώτα πράγματα που πουλήσαν είναι αυτά. Αλλά λέω το αυθύπαρκτο, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Άρα, το να το σπάσεις αυτό, το να το ανατρέψεις, μόνο καλά θα δεις. Με όλες τις δυσκολίες και τις συγκρούσεις και τις ρήξεις που θα χρειαστεί να έχεις. Καλησπέρα σας. Καμήλος Βασίλης ονομάζομαι. Στην περίοδο που ζούμε αυτόν τον καιρό, ξέρουμε ότι ζούμε σε ένα σάπιο πολιτικό σύστημα. Ήθελα να ρωτήσω, θα μπορούσε να κάνει κάτι το ΕΠΑΜ συλλογικά, να βρεθεί ένας νομικός, μια νομική αντιπροσώπευση σε διεθνές επίπεδο για όλες αυτές τις βρωμιές που ζούμε, ενάντια σε αυτούς τους βρώμικους νόμους? Εννοείς να κάνουμε προσβολή το αυτού το πράγμα, σε διεθνή φορά? Επί της Βιέννης και τα υπόλοιπα... Αυτό το πράγμα το κάνουν μόνο κυρία Χακράτη. Δεν μπορεί να το κάνουν πολιτικά κόμματα ή άτομα. Όσοι δηλαδή έχουν το ένομο συμφέρον σε ομάδες δεν μπορούν. Όχι, το ένομο συμφέρον του Ελλήνα πολίτη είναι πρώτα η κυρία να απαλλάξει την πολιτεία του από τη ληστοσημωρία. Και όταν την απαλλάξει, τότε ναι, σαν κυρίαρχο κράτος, σαν κυρίαρχο λαός, θα προσφύγουμε εκεί που χρειάζεται για να τους καταγγείλουμε, για να δημιουργήσουμε νέα δεδομένα στη διεθνή σκηνή. Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις αυτές. Έχουμε αρκετούς επιστήμονες οι οποίοι έχουν τρελές μεσαγωγικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν κατορθώσουμε να αποδείξουμε ότι χρησιμοποιήθηκαν παράνομα μέσα για την εκμαίευση της Δανειακής Σύμβασης ή της Συμφωνίας των Συμφωνιών που υπήρχε, φαντάζομαι, καταλαβαίνετε, σχετικά εύκολη ιστορία αυτό. Πανεύκολα. Μπορούμε εύκολα να ζητήσουμε αποζημίωση από τα κράτη τα οποία μας επέβαλαν αυτή την ιστορία και με βάση τις συνθήκες της Βιέννης του 1966, αλλά και με άλλες συνθήκες, όπως επίσης να εκδώσουμε διεθνή εντάλματα για ηγέτες χωρών. Ακριβώς. Και άλλες ιστορίες τέτοιες. Λοιπόν, είναι πολλά πράγματα. Αυτό που προϋποθέτει είναι ότι εμείς ξεμπερδεύουμε με αυτούς, το κυρίαρχο κράτος, ο κυρίαρχος λαός, μετά αποφασίζει και επιλέγει στρατηγική. Άκουσα όλες τις παρεμβάσεις και τη συζήτηση. Είμαι υπερβολικά απογοητευμένος όμως από τον κόσμο και ειδικά από τους νεοέλληνες. Η κρίση είναι οικονομική ή μήπως είναι κάτι άλλο? Δυστυχώς φαίνεται ότι η αντίδραση του κόσμου, παρόλο που του θίγει το σημαντικότερο, δηλαδή την οικονομική του κατάσταση και επιβίωση, δεν υπάρχει ούτε σε μικρό ποσοστό μια στοιχειώδης ανθρώπινη, συλλογική, ατομική, ηθική, νοημοσύνη και αξιοπρεπής αντίδραση. Το ερώτημά μου είναι το εξής και θεωρώ πως είναι σημαντικό. Γιατί οι συζητήσεις και
οι ομιλίες είναι βέβαια καλές και ενημερωτικές, αλλά νομίζω ότι μόνες δεν θα αρκέσουν να φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι 2 χρόνια τώρα, όπου νομίζω φαίνεται ξεκάθαρα ακόμα και στους απλούς ανθρώπους χωρίς μόρφωση, σε όλη την Ελλάδα τους πολίτες, ότι έχει μπει η χώρα μας σε μια ανεξέλεγκτη από τους πολίτες, ταχύτατα καθοδική πορεία, ενός κυκαιώνα από τον οποίο δεν φαίνεται καμία διέξοδος και φως, καθώς το σκοτάδι βαθαίνει όλο και περισσότερο κάθε μέρα και κάθε μήνα που περνά. Εσείς, σε αυτόν τον έντιμο και ηρωικό αγώνα που κάνετε εδώ και πολύ καιρό, νομίζω έχετε γίνει αρκετά γνωστός και ο λόγος σας έχει ακουστεί και από τα μέσα ΜΜΕ πολλές φορές. Αν συνυπολογίσουμε ότι ακόμα και προ-κρίσης, πόσο μάλλον μετά, ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων είχαν απαξιώσει τους πολιτικούς στο σύνολό τους και μάλλον απέχθεια ένιωθαν για αυτούς, τουλάχιστον εγώ αυτό συναντούσα πιο συχνά στη συναστροφή μου με τον κόσμο. Βλέπω λοιπόν τώρα που φτάσαμε στο χειρότερο σημείο των 2 χρόνων, εκτός αν βλέπω λάθος, ότι ο ελληνικός λαός στο σύνολό του, σαν κοπάδι πρόβατα, οδηγείται προς σφαγή και παντοτινή υποδούλωση και όλα αυτά που είπατε, χωρίς να υπάρχει στην ουσία αντίσταση, αντίδραση, επανάσταση. Αυτό δεν είναι το πιο συγκλονιστικό και ανησυχητικό φαινόμενο που συμβαίνει? Και αν είναι έτσι, και αυτό, και δεν έχει προηγούμενο, μια έκφραση που λέτε εσείς, τότε ποια η λύση, γιατί συμβαίνει αυτό και τι χρειάζεται για να αλλάξει? Διαφορετικά, ίσως, και δεν ξέρω επίσης αν έχουμε χρόνο, γιατί νομίζω έχετε αναφέρει πως ο χρόνος είναι ήδη αργά πολύ και μας πιέζει αφόρητα. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Ναι, εγώ νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω την κοινωνία στάσιμη, ούτε ότι πηγαίνει σαν πρόβατος επισφαγής για σφαγή. Εγώ νομίζω το βασικό πρόβλημα που δεν κινητοποιείται ο κόσμος είναι, πρώτον, δεν έχει εμπιστοσύνη σε αυτούς, ή δεν έχει δυνάμεις που μπορούν να βγουν μπροστά και να τους έχει εμπιστοσύνη ώστε να μπορούν να το ανοίξουν δρόμους ή να το διευκολύνουν να βρει τρόπους αντίδρασης, και δικαιολογημένα απολύτως. Και από την άλλη μεριά, ότι εμείς δεν κάνουμε αρκετά. Ούτε εγώ αυτά που έχω κάνει είναι αρκετά για να βοηθήσω τον κόσμο, ούτε το ΕΠΑΜ είναι αρκετά, κάνει αρκετά ή όσα πρέπει να κάνει για να μπορέσει να βοηθήσει τον κόσμο ώστε να εκφράσει αυτή την κοινωνική οργή, αυτή τη διάθεση που έχει για να δώσει τη μάχη, για να μην ξεφύγει από την γενική κατάθλιψη που προσπαθούν να τον οδηγήσουν ή στα διέξοδο που μπορεί να... Εγώ φοβάμαι ότι αντί να κάνουμε κριτική στον κόσμο, θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Και αν αυτά που κάνουμε είναι αυτά που πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε τον κόσμο να συνειδητοποιήσει και να δραστηριοποιηθεί ή να κινητοποιηθεί, αν είναι αρκετά αυτά που κάνουμε ή τι πρέπει να διαθέσουμε από τη ζωή μας, τις δυνάμεις μας, τις γνώσεις μας, τη διάθεσή μας για να κάνουμε αυτά που πρέπει. Αν βλέπουμε τον κόσμο σε μια κατάσταση όπου ενώ συνειδητοποιεί την κατάστασή του συνολικά της χώρας και την προοπτική και δεν κινητοποιείται, δεν φταίει αυτός. Φταίνε αυτοί που αναφέρονται στον κόσμο και του λέγανε μέχρι τώρα, κάτσε στα αυγά. Τι του λένε τώρα? Κάτσε στα αυγά σου, περίμενε τις εκλογές για να ψηφίσεις αυτόν που τέλος πάντων θα επιλέξεις και κάτι μπορεί να συμβεί. Παραμύθια της Χαλιμάς. Γιατί να τους έχει εμπιστοσύνη? Γιατί να έχει εμπιστοσύνη? Και εγώ, παρά το γεγονός ότι έχω κάνει διάφορα, λοιπόν, ελάχιστα σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει. Προσωπικά, εγώ θεωρώ ότι δεν έχω κάνει ούτε το 1/1000 από αυτά που χρειάζεται, που έχει απέτηση ο ίδιος ο κόσμος για να μπορέσει να δώσει τη μάχη στην οποία τον καλεί. Δεν έχουμε καταλάβει, ή μάλλον το έχουμε καταλάβει, ότι τον καλούμε να δώσει τη μάχη των μαχών ενάντια σε έναν πανίσχυρο, τουλάχιστον εικονικά, σύμμαχο, εχθρό. Και μπορεί να... Ακούστε να δείτε, ο λαός δεν χάνεται έτσι εύκολα.
Δεν χάνεται εύκολα. Δεν υπάρχουν σημεία μη επιστροφής. Δεν είμαστε αεροπλάνο με περιορισμένα καύσιμα όπου περνάμε το σημείο μη επιστροφής, μετά είναι η βούτα. Δεν είναι έτσι. Το θέμα τι λέμε. Το ταχύτερο δυνατό να δώσουμε για να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες, τις λιγότερες δυνατές θυσίες και να περισσώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε να περισσώσουμε. Αυτή είναι η συζήτηση. Μα εξαρτάται από εμάς τους ίδιους. Εξαρτάται από εμάς τους ίδιους. Κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Διαθέτουμε τον εαυτό μας όσο πρέπει να το διαθέσουμε. Στα μέτρα των δυνάμεών μας. Δεν λέμε να γίνουμε τώρα. Εγώ δεν νιώθω ότι κάνω ό,τι πρέπει. Προσωπικά. Θα σου το λέω ειλικρινά. Δεν νιώθω. Πάντα φεύγω στο τέλος της ημέρας σκεφτόμενος ότι έπρεπε να είχα κάνει και κάποια άλλα πράγματα. Τα οποία δεν πρόλαβα ή δεν μπόρεσα ή δεν τα αντιλήθηκα έγκαιρα ό,τι έπρεπε να γίνουν. Ή δεν έχουν προγραμματιστεί σωστά. Το ίδιο γίνεται με το ΕΠΑΜ. Τι κάνουμε. Εμείς δεν έχουμε μέσω του ΕΠΑΜ δυνατότητα προβολής. Αυτό είναι γνωστό. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Αλλά και αυτό, κοιτάξτε να δείτε, ακόμη και αν κάτω από την πίεση του κόσμου. Πώς? Με το Alter τι. Με το... Το Alter έχει τους δικούς του κανόνες με την έννοια ότι είναι εργαζόμενος επίσης εργασίας, είναι στα όρια του νόμου, ανά πάσα στιγμή μπορεί να. Είναι και δική τους απόφαση το τι μπορούν να κάνουν ή δεν μπορούν να κάνουν. Δεν μπορεί να χαίρεται τι κάνουν ή θα το ΕΠΑΜ να προβληθώ. Δεν είναι έτσι. Έτσι. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να λιώσουμε τα παπούτσια μας, να πάμε από χωριό, σε γειτονιά, σε γειτονιά, να μπορείς να κινητοποιήσεις τον κόσμο, να τον πείσεις, να σε δει, να σε μετρήσει. Αυτό το πράγμα θέλει δυνάμεις, θέλει αφοσίωση. Θέλει δουλειά. Δεν είναι απλή ιστορία. Ακόμη και αν βρεθούμε με τηλεοπτική εκπομπή, παράδειγμα, ας πούμε. Ελήθηκε το πρόβλημα. Βέβαια, αν κάνουν το λάθος και βρεθούμε, λέω, ένα μήνα θέλουμε. Ναι, εγώ και εκεί ήμουνα, πριν έρθω εδώ, εκεί ήμουνα και έδωσα μια συνέντευξη μιας ώρας που μου πήραν οι δημοσιογράφοι, οι εργαζόμενοι του Alter. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι ένα... Με καταλαβαίνετε. Το παλεύουμε όμως. Ακούστε πάντως, το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό. Το πιο σημαντικό είναι και αυτό που λέγανε οι παλιοί και εμένα μου έχει καρφωθεί στο μυαλό και στην καρδιά. Η επικοινωνία γίνεται πάντα μάτι το μάτι. Να σε κόψει ο άλλος, να σε δει. Να μετρείς τη φλόγα που βγαίνει από μέσα σου. Διαφορετικά είσαι μια ξερή εικόνα σε ένα μέσο που στην καλύτερη περίπτωση ακούει ενδιαφέροντα πράγματα. Μα εσύ δεν θέλεις να του πεις ενδιαφέροντα πράγματα. Θέλεις να τον ξεσηκώσεις. Να τον ξεσηκώσεις. Να κάνει απίστευτα πράγματα. Πράγματα που δεν έχει πιστέψει ο ίδιος ότι μπορεί να τα κάνει. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει ούτε από την τηλεόραση ούτε από το ραδιόφωνο. Θα το κάνει όμως αν σε δει από κοντά, όχι μόνο εμένα, όλους εμάς που υποτίθεται έχουμε σταθεί σε αυτήν την ιστορία. Όταν έχουμε την τόλμη να αναμετρηθούμε με το ακροατήριο χωρίς την προστασία κομματικών μηχανισμών ή εντεταλμένων που είναι εδώ γύρω και μετράνε, αυτός είναι έτσι, κόψε του λίγο το κεφάλι, μην τολμήσεις και ρωτήσεις κάτι το οποίο βγαίνει εκτός γραμμής, έτσι. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Εκεί θα μετρηθεί. Εκεί κερδίζει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Εκεί θα μπορεί ο κόσμος να πει ναι, ρε, τώρα ήρθε η ώρα. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει κόσμος. Ότι υπάρχουν δυνάμεις εκείνες που αν χρειαστεί θα τη δώσουν τη μάχη, έστω και αυτές οι λίγες δυνάμεις, έστω για την τιμή των όπλων. Έστω, όχι για την τιμή των όπλων, έστω και με την αφοσίωση που χρειάζεται ένας τέτοιος σκοπός. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Και γι' αυτό σας καλούμε άλλωστε. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις δεν είναι μόνο για την ενημέρωση. Βεβαίως είναι ενημέρωση, σημαντικό όπλο. Ο Ρήγας τι έλεγε. Η πρώτη πράξη ενός ελεύθερου ανθρώπου είναι το στοχάζεστε ελεύθερα. Το πρώτο βασικό στοιχείο απελευθερωτικής δράσης. Έτσι, πάντα. Από εκεί και πέρα όμως, τι σας καλούμε. Να στρατευτούμε όλοι μαζί για να κάνουμε πράξη αυτό το πράγμα. Με οργανωμένο συλλογικό τρόπο. Βάζοντας στην άκρη τις διαφορές. Τις αντιθέσεις, το οτιδήποτε μας χωρίζει και να βρούμε όλοι μαζί σε κοινή παράταξη μάχης όπως οι αρχαίοι οπλίτες, πολίτες, ασπίδα την ασπίδα, χωρίς να μετράει ποιος είναι στρατηγός ή ποιος δεν είναι στρατηγός. Το ποιος είναι ή δεν είναι ή αν μπορεί να σταθεί μπροστά ή όχι φαίνεται από τη δύναμη να κρατάει την αλυσίδα.
Με καταλαβαίνετε τι λέω. Από τη δυνατότητα να κρατάει τη γραμμή, την παράταξη, ώστε να μην σπάσει. Κάτω από οποιαδήποτε πίεση, όσο δυνατή και να είναι αυτή η πίεση, εκεί φαίνεται η δύναμη του φυσικού ηγέτη, ξέρω εγώ, και όχι κάποιο φοιτευτό που έρχεται και λέει πέντε μπουρδες, σαν και εμένα, ας πούμε, και γίνεται γνωστό. Εκεί φαίνεται και οι δυνάμεις, τέτοιοι άνθρωποι είναι ανάμεσά μας. Και μόνο η δική μας κινητοποίηση και η οργανωμένη δράση θα τους δώσει τη δυνατότητα να αναδείξουν τα ταλέντα τους, να αναδείξουν αυτό που πραγματικά είναι και που πολλές φορές ούτε και οι ίδιοι το ξέρουν. Γιατί ποτέ δεν κλήθηκε να δοκιμαστούν σε αυτό το πεδίο. Αυτό ζητάμε, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Έχουμε τη διάθεση. Αντί να κάνουμε κριτική στον κόσμο, δεν κάνουμε μια αυτοκριτική και να πούμε κάτσε ρε μάγκα. Πόσο εγώ έχω αφοσιωθεί σε αυτήν την ιστορία. Μην πάμε στο άλλο άκρο που βλέπω και ειδικά στους χώρους αριστεράς που σηκώνουν ψηλά το χεράκι στον κόσμο και του λένε εγώ στα έλεγα, αλλά εσύ που ήσουνα. Να μην πω την έκφραση τώρα που τους λέω. Για να μην σ' άκουγε φίλε, σκατά τους έλεγες. Αυτό σημαίνει αυτό στην πράξη. Όταν δεν σ' ακούει ο άλλος, σημαίνει ότι ούτε σωστά του μιλάς, ούτε είναι σωστά αυτά που του λες. Γιατί έστω και αν δεν σε άκουγε στην κρίσιμη στιγμή, θα υπήρχε μια σπορά που θα ανθούσε στην κατάλληλη στιγμή, όταν το νιώθε και ο ίδιος ότι θα μπορούσε να το έχει ανάγκη αυτό και να το αναζητούσε. Το ότι δεν το αναζητάει και ότι σε βάζει στο ίδιο πλάνο, στο ίδιο, αν θέλετε, κάδρο με τους υπόλοιπους, σημαίνει ότι δεν του έχεις προσφέρει τίποτε. Στο τελικό ταμείο είναι μείον. Με αυτή την έννοια, αντί λοιπόν να καθόμαστε και να κάνουμε το δάσκαλο στον κόσμο, δεν καθόμαστε να σκύψουμε στη δουλειά. Εκεί, και προπαντός, εγώ αυτό που έχω καταλάβει και από τα διαβάσματά μου και την όποια εμπειρία έχω, είναι ότι ο λαός θα σου ανταποδώσει το σεβασμό και την εμπιστοσύνη που εσύ του δείχνεις. Αν εσύ τον αντιμετωπίζεις ως ένα ηλίθιο παλιόπαιδο που το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να χαλάει τη ζωή του ή να την κατασπαταλάει, ξέρω εγώ, παίζοντας με παιχνιδάκια ή οτιδήποτε, αντίστοιχα θα σε αντιμετωπίσει και αυτός. Πρέπει να τον αγαπάς αυτόν τον λαό για να μπορέσεις να στρατευτείς την υπόθεσή του, να δώσεις αν χρειαστεί και τη ζωή του, για να αποτελέσεις το παράδειγμα εκείνο ή αν θέλετε το κίνητρο εκείνο να κινητοποιηθούν μαζες. Πώς θα γίνει διαφορετικά, ρε παιδιά, δεν ξέρω τι μπορώ. Η θρησκεία στην οποία υποτίθεται ότι πιστεύει η πλειοψηφία των Ελλήνων, και λέω υποτίθεται, είχε αυτό το χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό της διακονίας. Δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά. Βέβαια το έχουν προδώσει πολύ περισσότερο η εκκλησιαστική ιεραρχία, αλλά τέλος πάντων, λέμε τώρα. Δεν μπορεί να γίνει. Εδώ χρειάζεται αγωνιστική διακονία απέναντι σε έναν ολόκληρο λαό. Πρέπει να τον εμπλέψεις σε αυτή τη διακονία που καλείται να κάνει σήμερα. Αυτό να μετρήσουμε πρώτα και μετά να ζητάμε ευθύνες από τον κόσμο. Καλησπέρα. Με λένε Δημήτρη Πάχο, είμαι από Καλλιθέα. Και σας παρακολουθώ αρκετό καιρό. Θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Μία ερώτηση είναι ότι είπατε ότι πάση θυσία πρέπει να μην υπογραφούν αυτές οι συνθήκες, συμβάσεις κτλ. Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα, αλλά επειδή φαίνεται ότι ο κόσμος δεν είναι σε κατάσταση εξέγερσης, γιατί κάτι ελπίζει, κάτι μπορεί να γίνει και αυτό το πράγμα γίνεται μόνο με την εξέγερση. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν μπορείς να πας σε διάλογο με κάποιους οι οποίοι είναι εγκληματική οργάνωση εν τέλει. Σε περίπτωση που υπογραφούν αυτές οι συμβάσεις, γιατί αυτό πάνε να κάνουν τώρα και δεν προλαβαίνει η κατάσταση να φτάσει στην εξέγερση. Πώς μπορούμε να απεμπλακούμε από αυτή την κατάσταση μετά και αφού απεμπλακούμε, ας πούμε ότι γίνεται μια εξέγερση, ο κόσμος έχει ξυπνήσει, έχουμε φύγει από το ότι είμαστε παρτάκηδες και την πάρτι μας και το ένα και το άλλο και μπαίνουμε σε μια καινούργια κατάσταση. Στην καινούργια κατάσταση μετά είναι το δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Αφού πάμε να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο κράτος, πώς θα απεμπλακούμε από όλους αυτούς, γιατί μπορεί να θεωρούμε ότι ήμασταν ανεξάρτητο κράτος κάποια στιγμή, αλλά ουσιαστικά δεν ήμασταν ποτέ. Γιατί πάντα ήμασταν οι φιλοάγγλοι, οι φιλογάλλοι, οι φιλογερμανοί, οι φιλο δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό το πράγμα μετά πώς ελέγχεται, δηλαδή, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι
στην ελληνική κοινωνία, οι οποίοι δηλώνουν Έλληνες και καλά προτάσσουν τα συμφέροντα της Ελλάδας, αλλά στην ουσία δεν αναγνωρίζουν κράτος. Αναγνωρίζουν εντολές που έρχονται από πάνω. Πώς καθαρίζουμε με αυτούς και πώς γίνεται μετά να γίνουμε ένα πραγματικά ανεξάρτητο κράτος, δεδομένου ότι θα θιχτούν πολλά συμφέροντα. Δηλαδή, όταν εμείς λέμε ότι εντάξει, θα ξεκινήσουμε και θα κάνουμε έτσι, θα κάνουμε αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο, για να ανορθώσουμε την κοινωνία μας και να κάνουμε μια υγιή κοινωνία. Πώς θα αντιπαλέψουμε τις τάδε οικογένειες που υπάρχουν σε Ευρώπη και Αμερική και έχουν δημιουργήσει μέχρι και παγκόσμιους πολέμους. Πώς δηλαδή θα τα βάλουμε με αυτούς? Είναι ένα βασικό ερώτημα, γιατί δεν έχω πάει σε συγκεντρώσεις πολλές φορές. Είχα πάει στο Σύνταγμα, έτσι. Όπως πήγε ο πολύς ο κόσμος, είχαμε μιλήσει κιόλας εκεί πέρα μια φορά. Και μας ψεκάσανε σαν τις κατσαρίδες. Δηλαδή εκεί πέρα δεν είναι για να πας να του πεις το άλλο, ξέρεις κάτι, θα μιλήσουμε, θα κάνουμε, θα αλλάξουμε το. Εκεί πέρα είναι σύγκρουση. Δηλαδή εγώ δεν έχω ανακατευτεί ποτέ σε επεισόδια, ποτέ σε φασαρίες. Εκείνη τη μέρα όμως μου ερχόταν να πιάσω κάποιον και να τον πνίξω. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Δηλαδή μιλάμε για καταστάσεις, αλλά εκεί θα ήθελα μια απάντηση. Δηλαδή το πρώτον, πώς θα απεμπλακούμε από αυτά που θα υπογράψουν αυτοί οι άνθρωποι, και μετά πώς θα δομήσουμε την κοινωνία ως ανεξάρτητο κράτος. Ευχαριστώ. Καταρχήν το να απεμπλακούμε αυτό είναι σχετικά εύκολο από τη στιγμή που θα τους καθίσουν στους καμνοί. Με το που θα τους καθίσει στους καμνοί, οτιδήποτε έχουν υπογράψει είναι άκυρο. Αυτόματα, αμέσως. Με μια πλειοψηφική τοποθέτηση της Βουλής, κατατίθεται μια συντακτική ειδική συντακτική πράξη, όπως λέγεται συνήθως, το οποίο θα περιλαμβάνει το κατηγορητήριο επί εσχάτη προδοσία και τους πάσει κατευθείαν στο δικαστήριο. Δεν πειράζει, διεθνή εντάλματα και επικήρυξη. Προσέξτε να δείτε, στην Αργεντινή την κοπάνησαν 15.000 μετά την κατάρρευση. Πολιτικοί και τραπεζίτες. Σε 3 χρόνια τους είχαν μαζέψει όλους πίσω. Όλους. Για τους 15.000. Και τους δικάσανε και όλα. Πώς θα κυρώνεις κάτι όταν έχεις πάρει λεφτά? Βρείτε τα από τους προηγούμενους, καταλαβαίνω. Μα είναι από... Δεν το έχει πάρει ο λαός, προφανώς. Κοιτάξτε, το Διεθνές Δίκαιο έχει μια ρήτρα που λέει το εξής. Αν εσείς, ας πούμε, έχετε ένα μαγαζί ή μια επιχείρηση και την πουλάτε ή την μεταβιβάζετε και αλλάζει νομικό πρόσωπο, διεύθυνση τα πάντα. Έχει τις οφειλές σας? Όχι. Θα τους πείτε χρωστά, δεν ξέρουμε το προηγούμενο. Έτσι λοιπόν και το ελληνικό κράτος, ο ελληνικός λαός, θα πει νέο μαγαζί, υπό νέα ιδιοκτησία, τα λυπάμαι τους προηγούμενους. Αυτό λέγεται succession state, διαδοχή κράτους, γι' αυτό και λέγαμε για συντακτική συνέλευση κτλ. Το θεσμικό. Από εκεί και πέρα, το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα προϋποθέτει ότι έχεις την πλειοψηφία του λαού με το μέρος σου. Πώς επιχειρούν αυτοί να επιβάλλουν την κυριαρχία τους? Πώς προκαλούν πολέμους? Έχουν λαούς που εξαπατούν και τους οδηγούν στον πόλεμο. Χωρίς λαούς δεν μπορούν να κάνουν κανέναν πόλεμο. Δηλαδή, μπορούν να κατεβάσουν 400 άρματα μάχης εδώ πέρα, βεβαίως. Αλλά προϋποτίθεται ότι πρέπει να πείσουν τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες που είναι μέσα στα άρματα μάχης να κατέβουν κάτω. Και αυτό δεν είναι τόσο εύκολο στις μέρες μας. Το δεύτερο είναι ότι έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έως πότε? Δηλαδή, εύκολα αυτά τα πράγματα αλλάζεις, αρκεί να έχεις την πλειοψηφία. Στο Σύνταγμα, όταν έγιναν αυτά που λέγετε και που λέτε, και πολύ σωστά, και περισσότεροι φαντάζομαι από εμάς τα ζήσαμε για πρώτο χέρι. Έγινε γιατί? Γιατί δεν είμαστε πλειοψηφία ακόμη. Ήταν μια εξαίρεση του λαού που μπορεί να έχει τη συμπάθεια, αν θέλετε, της πλειοψηφίας του λαού, αλλά ήμασταν ακόμη εντελώς απροετοίμαστοι. Αν κατέβει οργανωμένος ο κόσμος κάτω, έστω και με τους αριθμούς που είχε κατέβει τότε, και με σαφή πρόταγμα, τι πάει να κάνει, όχι να κάνει μια περατζάδα να μουτζώσει στη Βουλή. Όχι δημιουργία των μάτων δεν στέκεται μπροστά του. Είναι όπως το τραγουδάκι εκείνο το παλιό, ας πούμε, από τα κίτρινα ποδήλατα. Έτσι και τα πάρω. Έτσι, λοιπόν. Αυτός ο λαός έχει αποδείξει ότι κατόρθωσε εν μέσω κατοχής, ναζιστικής κατοχής, να μην επιτρέψει να φύγει ούτε ένας Έλληνας εργάτης ως δούλος στα ναζιστικά εργοστάσια να δουλέψει. Και ξέρετε πώς το κατάκτησε αυτό? Με ειρηνικές διαδηλώσεις στο Σύνταγμα,
έχοντας μπροστά τους σιδερόφραχτους, δηλαδή άρματα μάχης τεθωρακισμένα, και έφυπη ιταλική αστυνομία. Η οποία, ξέρεις, σαν τους παχίδες με τα ξύφη, κάνανε εφόδους στους διαδηλωτές και τους κατακρεουργούσαν. Αυτός ο λαός έκανε τόσες διαδηλώσεις μαζί με την ενέργεια αυτοθυσίας που έγινε από μια ομάδα Ελλήνων αξιωματικών, κυρίως αεροπορίας, αν θυμάμαι καλά, που ανατείναξε τα γραφεία της ΕΣΠΟ, δηλαδή, ναι. Βέβαια τους πιάσαν όλους, τους εκτελέσανε οι Γερμανοί, αλλά ήταν ήρωες οι άνθρωποι και με τη μαζική διαδήλωση του ελληνικού λαού ήμασταν η μόνη χώρα υποκατοχή που δεν έφυγαν δούλοι εργάτες για τα ναζιστικά εργοστάσια. Και το κατόπισε αυτός ο λαός, χωρίς ενόπλα μέσα. Δηλαδή, αν διαβάσετε την ιστορία, τις μαρτυρίες, με τον τρόπο που κάνουν διαδηλώσεις και πώς κάνανε περιφρούρηση των διαδηλώσεων με κάτι μπιστολάκια που δεν είχαν σφαίρες, ούτε καν, δηλαδή πού να είχαν, όμως αυτός ο λαός το κατόρθωσε. Και συζητάμε τώρα πώς θα το κατορθώσουμε. Ας έχουμε εμείς κοιτοποιημένο την πλειοψηφία του λαού, οργανωμένο και με σαφή το πρωτάγμα, και θα σας πω εγώ πόσο εύκολο είναι αυτή η ιστορία. Κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω ένα σενάριο με πολλούς τρόπους. Αλλά θα σας πω ένα σενάριο πιθανό. Φανταστείτε ότι κατεβαίνει κάτω στον δρόμο ένας σεβαστός αριθμός ανθρώπων. 100.000. Που για τα δεδομένα του συντάγματος και της κινητοποίησης του συντάγματος δεν είναι τίποτα. Κατέβηκαν πολύ περισσότεροι. Πάνε συγκροτημένα και καταθέτουν ένα ψήφισμα στη Βουλή, πρωτοκολλώντας το και ζητώντας διάλυση της Βουλής και πάμε σε εκλογές. Και μάλιστα με όρους τέτοιους ώστε να διασφαλιστεί, δεν θα γίνει βία και νοθεία, θα γίνει τη πόπη, το πετάνε στα σκουπίδια. Την επόμενη μέρα κατεβαίνουν 200.000. Την τρίτη μέρα 300.000. Και στο τέλος της εβδομάδας καταθέτουν τα στυλό και τη δουλειά τους ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου. Έτσι πιστεύεις. Έτσι δείχνεις ότι έχεις την πλειοψηφία. Από εκεί και πέρα τους αναγκάζει και πας σε εκλογές. Το ότι όλη η δουλειά της οργάνωσης προηγουμένα, εκεί αποδεικνύεται πόσο δυνατή είναι πλέον. Οργανώνεις στις γειτονίες, στις συνοικίες, γίνεται ο εκλογικός αγώνας ακριβώς με τον παραδοσιακό τρόπο. Χέρι το χέρι, συζήτηση, πόρτα την πόρτα, μαγαζί το μαγαζί. Και έτσι σαρώνεις. Υπήρχε ποτέ να σταθεί κανένας μπροστά σου? Κανένας. Ο μόνος τρόπος για να σε αποτρέψουν είναι το πραξικόπημα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γιατί δεν έχει ο λαός, δεν έχει την κατάλληλη οργάνωση. Είναι παντελώς ανοργάνωτος. Τι έχει? Έχει συνδικαλιστικές ηγεσίες, οι οποίες το μόνο που κάνουν είναι μια 24ωρη και τελειώσαμε, καληνύχτα, αντίο σας, φεύγουμε. Το μόνο που καταντάμε σαν απεργίες είναι να χάνει απλά το μεροκάματο ο εργαζόμενος και να σηκώνει και να φεύγει πίσω. Έτσι. Δείτε, τα γαλλικά συνδικάτα αυτή τη στιγμή συζητάνε για απεργία διαρκείας. Και μιλάμε για γαλλικά συνδικάτα τα οποία δεν είναι και τίποτα ριζοσπαστικά. Εντάξει, αλλά τουλάχιστον είναι σέβονται τον εαυτό τους και τους ανθρώπους που έχουν να εκπροσωπήσουν. Πώς ο κόσμος, όταν κατέβηκε κάτω στο Σύνταγμα, εκείνη την Κυριακή, αν θυμάμαι, του Μαΐου, που είχε 300.000 με 400.000 κατελάχιστο, που είχε κατέβει κάτω, κατέβηκε μόνος του. Εγώ έβλεπα πραγματικά κόσμο που ήταν προφανές ότι κατέβαινε για πρώτη φορά στη ζωή του. Ούτε καν είχε διανοηθεί πότε θα κατέβει στο Σύνταγμα και μάλιστα με αυτούς τους όρους. Λοιπόν, αν αυτός κατέβαινε οργανωμένα από τη συνοικία του και κατέβαινε στο Σύνταγμα, οργανωμένα, πειθαρχημένα, με την περιφρούρησή του κτλ. Κατέβαινε. Σύγκλιναν όλες τις συνοικίες της Αθήνας εκεί. Θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα? Όχι βέβαια. Θα είχε. Ακούστε με να σας πω κάτι. Οι συγκεκριμένες ομάδες είναι πολύ περιορισμένες και πολύ εύκολα εντοπίσιμες. Είναι εύκολο να τις αποθήσει κάποιος. Να τις αποθήσει, όχι να τις αποθήσει μαζί τους. Εύκολα να τις αποθήσεις. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Και εγώ σας πληροφορώ, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι αν συγκροτηθεί ένα τέτοιο μαζικό λαϊκό κίνημα που κατέβει κάτω, το 1/3 των ασπιδοφόρων απέναντι τουλάχιστον θα πετάξουν τις ασπίδες και θα ενωθούν με τον κόσμο. Θα αποδυναμήθει. Ποιος? Γι' αυτό λέω το 1/3. Το παίρνουμε γι' αυτό υπόψη. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι όλοι έτσι. Δηλαδή, τώρα είχα βρει στον δρόμο, καθώς εγώ ήμουν,
με αναγνώρισε κάποιος που με έπιασε μια μισή κουβέντα. Και ήταν αξιωματικός αστυνομίας. Και μου λέει αυτό το πράγμα. Είναι απελπισία που νιώθει μέσα στο αστυνομικό σώμα, ας πούμε, με τις μειώσεις. Και του λέγα, ρε φίλε μου, φρόντισε να συμφιλειωθείτε με την κοινωνία. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Άμα εξεγερθεί η κοινωνία, δεν θα γνωρίζει τον εχθρό. Γιατί ο Γιωργάκης μπορεί να την κοπανίσει, αλλά εσένα που θα σε έχει απέναντί του, θα σε κατακρεουργήσει. Και εκεί δεν μπορεί να τον σταματήσει ούτε ασπίδες, ούτε κατακριγόν, ούτε τίποτα. Φρόντισε. Και μου λέει, και εγώ με αυτό σήμερα γάμω το. Περιμένω μια ευκαιρία να περάσω, να διαβώ το Ρουδικόνα, ας πούμε. Αυτό υπάρχει, είναι πολύ διάχυτο. Παντού, σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Γι' αυτό άλλωστε, ενώ θα θέλανε πάρα πολύ και ο κύριος Διαμαντοπούλου και ο κύριος Λοβέρδος και ο κύριος Ραγκούσης και όλα αυτά τα καλά παιδιά μαζί με τον κύριο Κατζαφέρη να μας είχαν φορτώσει μια χουντάρα του κερατά εδώ πέρα και να είχαμε λήξει, να είχε λήξει το θέμα, δεν μπορούν να το κάνουν, τουλάχιστον ακόμη. Γιατί η δυσαρέσκεια, η αποσύνθεση, όλο αυτό το πράγμα έχει διαπεράσει και αυτά τους μηχανισμούς καταστολής και επιβολής της εξουσίας που παραδοσιακά λειτουργούσαν ως στηρίγματα της εξουσίας. Γι' αυτό, αν δεν υπήρχε αυτό, σας εγγυώμαι, το υπογράφω εδώ και τώρα, ότι θα μας είχαν φορέσει χουντάρα εδώ και μήνες. Έτσι. Και αν θέλετε, το γεγονός ότι μας βάλανε δωτό πρωθυπουργό τώρα είναι προετοιμασία μες της ιστορίας. Απλά δεν έχουν καθόλου εμπιστοσύνη ούτε στις ενόπλες δυνάμεις, ούτε στην αστυνομία. Βεβαίως υπάρχουν οι δημιουργίες των ΜΑΤ που είναι μια ειδική περίπτωση. Εντάξει, ωραία, είναι μια μικρή ταξιαρχία είναι, ρε παιδιά. Δηλαδή με μια ταξιαρχία κάνεις χούντα σε μια χώρα και σε ένα λαό, ειδικά όταν οι ένοπλες δυνάμεις δεν ελέγχονται. Αυτό κανένας θα το τολμήσει. Άσχετα τώρα, αν κατεβάσουν άλλες δυνάμεις, ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα, τι μπορεί να γίνει. Μα αυτό πάμε να προλάβουμε. Αυτές οι ιστορίες. Υπάρχουν. Εντάξει, δεν είναι εύκολη ιστορία. Ναι. Είναι αλήθεια, αλλά μην τρομάζουμε. Μισό λεπτό. Λοιπόν, με λένε Μανώλη Κλαμπατσέα και εμένα ως αμπελόκηπους. Ήθελα να σας πω το εξής, πριν κάνω μια ερώτηση. Ότι 30 χρόνια είχα να κατέβω σε διαδήλωση. Ήμουν από τότε, από την εποχή του Πολυτεχνείου που... Και δεν κατέβαινα στις διαδηλώσεις μέχρι που κατέβηκα στο Σύνταγμα. Και θα σας πω τι με έκανε να κατέβω. Πέρα από την πραγματική ανάγκη και ότι και εγώ είμαι ένας από αυτούς που συνθλίβονται από αυτό το σύστημα. Ήταν μια ερώτηση του γιού μου, που είναι 34 χρονών. Μου λέει, τι έγινε, μου λέει, πώς φτάσαμε εδώ, τι ήταν αυτό. Και καθόμουν μια νύχτα και σκεφτόμουν τι ήταν αυτό το πράγμα. Τι να του πω, με δύο λόγια. Την άλλη μέρα το πρωί του είπα ότι δεν έχουμε τελειώσει μια δουλειά. Ούτε το 21, ούτε το 40. Και πρέπει να την τελειώσουμε. Λοιπόν, τώρα να πω την τεχνική μου απορία. Πώς γίνεται για να του κόψουν το μισό από τα 40 που είπατε στην αρχή, τα 20 να θέλουν 39, είπατε ρευστό. 30. Αριθμητική δεν μου βγαίνει αυτό. Αφού μόνο 20 κόβουνε, πώς ζητάνε 30 να τους δώσουμε. Αυτό και στοιχειώδη. Εγώ είμαι με την απλή αριθμητική, δεν μου βγαίνει αυτό. Θα ήθελα εδώ να μου το εξηγήσετε τεχνικά πώς γίνεται. Η απόφαση της 27ης Οκτωβρίου λέει ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να κλείσει μια συμφωνία με τους ιδιώτες επενδυτές που κατέχουν το ελληνικό χρέος. Στην απόφαση δεν αναφέρεται συγκεκριμένο ποσό που πρέπει να γίνει η περικοπή. Σου λέει, όποιο ποσό και αν αποφασίσουν οι ιδιώτες να περικόψουν, θα πρέπει να το περικόψουν κατά 50%. Όταν λοιπόν αποφασίσουν ποιο ποσό θα το περικόψουν κατά 50%, η ελληνική κυβέρνηση υποχρεούται να τους καταβάλει 30 δισεκατομμύρια. Αυτό αναφέρεται έτσι. Καταλαβαίνετε δηλαδή, αν συμφωνήσουμε και περικόψουμε 15 ευρώ, 15 δις ή 10 δις, δεν έχει καμία σημασία. Το 30 είναι 30. Λοιπόν, καλύφθηκα, ναι. Και η επόμενη ερώτηση είναι, γιατί θα τις έκανα μαζί. Ξέρουμε αν αυτή η θύελα της διάλυσης του δημόσιου τομέα
και της χώρας γενικά έχει αγγίξει και το στρατό και την άμυνα. Μήπως το έχουν, το διαλύουν και αυτό. Δηλαδή και αυτό με ανησυχεί, γιατί πιθανά όταν θα πάρουμε τη χώρα στα χέρια μας, πιθανά να τον χρειαστούμε για να αντιμετωπίσουμε εξωτερικούς εχθρούς. Κοιτάξτε, οι πληροφορίες λένε ότι αυτή τη στιγμή ακόμη και ανώτερα εξωματική των ενόπλων δυνάμεων συντίζονται εντός των μονάδων. Γιατί δεν αντέχουν, δεν έχουν τη δυνατότητα δηλαδή να μπορέσουν να υποστηρίξουν τον εαυτό τους με το μισθό. Συν το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες. Εγώ έχω τουλάχιστον ακούω πάρα πολλούς στρατιωτικούς. Έχω μιλήσει και σε ενεργεία αξιωματικούς που ο σύνδεσμός τους έχει κάνει εκδήλωση και μου έκαναν την τιμή να με καλέσουν να μιλήσω για φρικαστικά πράγματα. Φυσικά θέλουν να διαλύσουν ενόπλες δυνάμεις. Για τον απλούστατο λόγο. Γιατί πώς αλλιώς θα δικαιολογήσουν την κατεβασιά των ατοικών δυνάμεων. Αυτό. Αυτό ακριβώς θέλουν. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Μπεγλίτης, πέρα από τον αποκεφαλισμό των συγκεκριμένων αξιωματικών, τη σειρά των αξιωματικών που έκανε, το βασικό του ζήτημα ήταν η διάλυση των μεγάλων διοικήσεων των ενόπλων δυνάμεων. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να καταλάβεις ότι αυτό υπονομεύει την άμυνα μιας χώρας. Κύριε Καζάκη, τέλος, για να συμπληρώσω κάτι που είπατε μόνο, από μια προσωπική μου εμπειρία. Την πρωτοχρονιά, σε ένα σπίτι που ήμουν καλεσμένος με φίλους να γιορτάσουμε την πρωτοχρονιά, μιλούσαμε πολιτικά προφανώς. Και εγώ προσπαθούσα να φέρω πολύ κόσμο σε αυτές τις θέσεις που συζητάμε εδώ. Και ήταν κάποιος που ήταν χίλιες φορές καλύτερος από μένα, τα έλεγε πολύ καλύτερα και το μυρίστηκα ότι σας παρακολουθεί. Στο τέλος, τον ρώτησα τι δουλειά κάνει. Ήταν υψηλός τέλεχος της ασφάλειας στην αστυνομία και σας παρακολουθεί, όχι γιατί σας παρακολουθεί η ασφάλεια, γιατί σας πιστεύει. Και χάρηκα πάρα πολύ. Δεν θα πω σε ποια υπηρεσία είναι, γιατί δεν ξέρω ποιος είναι εδώ μέσα. Δεν χρειάζεται. Χάρηκα πάρα πολύ και αυτό το λέω γιατί κάτι είπατε για τους αστυνομικούς. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Αντώνης Πολυχρόνης. Χαιρετίζω όλους και τον κύριο Καζάκη προσωπικά. Ήθελα το εξής να πω. Επειδή εμείς πιστεύουμε στις θέσεις σας, στις θέσεις του ΕΠΑΜ, ενημερωνόμαστε γιατί ήμασταν ανενημέρωτοι σε πολλά πράγματα και με το βιβλίο σας, ειδικά που είναι πολύ κατατοπιστικό. Το πρόβλημα το εξής, επειδή ζήσαμε με τους αγανακτισμένους μία φρίκη κυριολεκτικά, δηλαδή μας κυκλώσανε, λες και είμαστε τακτικό πόλεμο. Και την προηγούμενη Κυριακή, αν είμαι τα μνήμη μου. Μας κλείσαν τα μάτια, μας φέρανε μέχρι τη γωνία. Ήμασταν 700 άτομα, ούτε καν δηλαδή δεν κάναμε τίποτα. Και όμως μας φέρανε μέχρι τη γωνία να μας κατεβάσουν τα σκαλιά του συντάγματος. Λέω, τι θα γίνει, λέει, τελικά θα μας την πέσουν με τα όπλα. Και πραγματικά αισθάνθηκα την ανάγκη ότι είμαι σε άσκηση του στρατού. Να βουτήξω κανένα όπλο, να ρίξω και ο Θεός βοηθός. Τι μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή πώς μπορούμε να οργανωθούμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή να κατεβούμε οργανωμένα στις συνοικίες, να το παλέψουμε, αλλά οργανωμένα, δηλαδή να μην πάμε αμαχητοί, γιατί. Αυτό που ζήσαμε, πιστεύω, θα μας χτυπήσουν χειρότερα από την ώρα που θα τους κοντράρουμε στην τελική τους φάση. Αυτό είναι. Εμείς πιστεύουμε στη θέση σας, είμαστε μαζί σας. Δηλαδή, πραγματικά, πώς μπορούμε να οργανωθούμε καλύτερα, δηλαδή να το κάνουμε στην πράξη. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Έχει μεγάλη σημασία η οργάνωση στη γειτονιά. Η μεγάλη σημασία. Τεράστια, κομβική. Γιατί αυτή η οργάνωση μπορεί να φέρει, πρώτον, να ξέρεις πόσο κόσμο κινητοποιείς. Και αυτός ο κόσμος μπορεί οργανωμένα να κατέβει κάτω. Αν αυτό το πράγμα συμβεί, θα επαναληφθεί το φαινόμενο της 28ης Οκτωβρίου. Όπου εκεί αυθόρμητα ο κόσμος κατέλυσε ουσιαστικά το κράτος. Το κατέλυσε. Δεν το αναγνώρισε. Το κατέλυσε. Και μάλιστα απέτησε κιόλας από τα ένοπλα τμήματα που ήταν ή τις ένοπλες δυνάμεις να παρελάσει, αλλά να παρελάσει προς τιμήν του. Και το έκανε, το κατάφερε σε πάρα πολλές πόλεις της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και της Θεσσαλονίκης. Αν αυτό μπορεί, αυτό είναι ένα δείγμα του τι καταφέρει. Ποια δημιουργία των ΜΑΤ, πόσοι ματατζίδες μπόρεσαν να τους αποτρέψουν. Κανένας, τίποτα. Παρά το γεγονός ότι έγιναν χοντρά επεισόδια. Σε ορισμένες πόλεις ειδικά και στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει οργανωμένος κόσμος και αποφασισμένος να λύξει αυτή την ιστορία. Και υπάρχουν εναλλακτικές στρατηγικές, αλλά το βασικό είναι εκεί, στη γειτονιά, οργάνωση. Και βεβαίως στον χώρο δουλειάς, όπου μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί βεβαίως, αν ένας στους δύο δουλειές, αν ένας στους δύο χώρους δουλειάς είναι υπό επίσκεψη εργασίας, είναι κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, αλλά
παντού, όπου υπάρχει ο κόσμος, εκεί που πραγματικά υπάρχει ο κόσμος. Αυτό δεν μπορεί να είναι υπόθεση μιας μειοψηφίας. Όσο καλά προετοιμασμένες και να είναι, ή όσο πιο ξεκάθαρα και να έχει τα προτάγματά της. Είναι η πλειοψηφία και μόνο ο όγκος του κόσμου είναι καταλυτικός στο να διαλύσει αντιστάσεις. Αυτού του τύπου, ενώ μάτι, ιστορίες κτλ. Για φανταστείτε, να σας πω διαφορετικά, για φανταστείτε να κατέβει αυτός ο κόσμος, ο κόσμος που κατέβαινε στους αγανακτισμένους, και δεν είναι ανάγκη να είμαστε και στο Σύνταγμα. Μπορούμε να πούμε με παράλληλες πορείες ή συγκλήσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν χιλιάδες τρόποι. Μην τρελαθούμε, όσο και καλά είναι αυτός ο τρόπος. Και μπροστά να έχουμε ένστολους. Ο κύριος προηγουμένως είπε για κάποιον, δεν τον ξέρω προσωπικά. Ξέρω εγώ από την ασφάλεια. Ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι ήταν υποτίθεται ότι είναι η δουλειά τους να καταστήλουν. Και τους έχουμε εκεί μπροστά. Γιατί τέτοιοι υπάρχουν πολλοί. Ήταν και στους ανάμεσα αγανακτισμένους, μην τρελαθούμε. Δεν είναι έτσι. Είναι το θέμα. Θέλει. Είμαστε. Ήτανε στρατιωτική. Ήτανε στρατιωτική επιχείρηση. Ήτανε σαφέστατα. Απλά λέω ότι σε αυτό ο λαός ξέρει να απαντήσει, αλλά θέλει, προϋποθέτει οργάνωση. Στη γειτονιά, στη γειτονιά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μπείτε για βασική εκπαίδευση σε ένα από τους πυρήνες του ΕΠΑΜ. Είναι αρκετοί. Τώρα να σας πω την αλήθεια ακριβώς, δεν γίνεται γιατί γίνεται επανασυγκρότηση του ΕΠΑΜ μπροστά στο συνέδριό του. Είναι πάντως αρκετοί. Πώς μιλάει. Ναι. Εγώ δεν τα έχω πει, άλλοι τα λένε αυτά. Εγώ έχω πει ότι ό,τι και να συμβεί τα παίρνουμε πίσω. Κύριε Καζάκη, εδώ. Γεια σας κύριε Καζάκη. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση περισσότερο τεχνικής φύσεως. Σχετικά με αυτό το PSI που λέμε. Ναι. Στο βάθος εδώ, με το PSI, που η εκτίμησή σας είναι ότι αυτό δεν θα περπατήσει. Και ενδεχομένως εντός ολίγων... Με τα σημερινά δεδομένα. Με τα σημερινά δεδομένα. Ναι. Και ενδεχομένως εντός ολίγων ημερών να ακούσουμε και επίσημα ότι ούψ, αυτό απέτυχε. Και με δεδομένο ότι αυτή η κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση, ήρθε με ένα στόχο, με ένα έργο, να κάνει το PSI και την ανταλλαγή ομολόγων, να εφαρμόσει τις αποφάσεις της 27ης και αν αυτό αποτύχει, πάει να πει ότι το έργο της απέτυχε. Υπάρχει καμιά ελπίδα αυτοί να μαλλιοτραβηχτούν και να ξεκουμπιστούν? Υπάρχει κάτι που μπορούμε έστω να κάνουμε με πρόσχημα αυτό το PSI που αν αποτύχει, ούτως ώστε να απαλλαγούμε από αυτούς μια ώρα αρχίτερα? Δεν πρόκειται ποτέ να ομολογήσουν ότι απέτυχε αυτό. Δεν που θα ομολογήσουν. Πούνε... Αλλά τι θα μας πάνε σε μια νέα απόφαση. Ναι. Θα μας πούνε ότι ναι, θα σας κόψουμε 50%, θα σας κόψουμε 65% τώρα. Και θα μας πάνε σε πιο αισχρή απόφαση τέτοιου τύπου. Σαν την... Γιατί θυμηθείτε, ξεκίνησαμε με 21η Ιουλίου, 20% κόβανε. Μετά πήγανε στη 27η στο 50. Μπορεί να μας εμφανιστούν αύριο και να μας πούνε: α, τώρα είσαστε πιο καλά παιδιά, πάρτε ένα 65 στο κεφάλα. Λοιπόν, και να μας συνεχίσουν έτσι μέχρι να οργανώσουν τη δική τους άμυνα απέναντι στην επίσημη πτώχευση της χώρας. Γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Αλλά το ερώτημα είναι πόσο αντέχει αυτός ο λαός. Δηλαδή, δείτε το και. Δεν ξέρω σε ποια κατάσταση βρίσκεται εσείς προσωπικά, αλλά κρίνοντας και από τον εαυτό μου, αλλά και από όλο τον κόσμο που ξέρω, είμαστε στο παραπέντε. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή. Το καινούριο, πώς θα το πούμε, πώς το λένε, μόνο η αύξηση της ΔΕΗ που προβλέπεται στο επόμενο τρίμηνο 20%, τελειώσαμε, δεν υπάρχει καν ούτε σάλιο. Άρα το θέμα δεν είναι το πώς θα πάει το PSI, το θέμα είναι να αποφύγουμε την κατάρρευση της χώρας. Πάση θυσία. Εννοώ σαν πρόσχημα να το πάρουμε, μήπως γίνει κάτι και φύγουνε. Διότι είναι το κύριο έργο αυτής της κυβέρνησης αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ήρθανε και μας καθίσανε στο σβέρκο. Το μόνο για το PSI. Ναι, το δεν έγινε, φύγετε κύριοι.
Δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου περίπτωση να φύγουν οι κεθελώς παρά μόνο αν τους διώξουμε εμείς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οι εκλογές θα μας πάνε σε εκλογές μόνο όταν θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν εκλογές βίας και νοθείας επίπεδο 61, έτσι, παλιές καλές εποχές σε ρε, και με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει πόλος είτε ιονή είτε υπαρκτός που θα μπορεί να διοχετευτεί προς τα εκεί μια πολύ μεγάλος όγκος δυσαρέσκειας του κόσμου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σας κάνω μια ανακοίνωση. Ναι. Από την περασμένη Κυριακή έχουν ξεκινήσει τα τοπικά ΕΠΑΜ, οι πυρήνες, αυτό που λέγαμε, να ξεσηκώνουν τις γειτονιές. Έτσι, στα Μεσόγεια, στην Παλίνη, οι πυρήνες Μεσογείων περιέτρεξαν όλους τους δρόμους από τις 7 η ώρα με λαμπάδες, με κεριά, και αυτό είχε μια μεγάλη εντύπωση στον κόσμο. Αυτό το Σάββατο το πρωί στις 11 η ώρα στο Ήλιον, στους κεντρικούς δρόμους, θα γίνει αυτή η πορεία, και την Κυριακή στην Αγία Παρασκευή, ξεκινώντας από την πλατεία της Αγίας Παρασκευής, να ξεσηκώσουμε όλο τον κόσμο. Ή δυνατόν λοιπόν, ιδίου η Ρόδος, στην Αγία Παρασκευή το πίδημα. Εφτά η ώρα το απόγευμα. Ελαμπαδοφορία το πρωί, ξέρω εγώ. Κυρία Καζάκη, μ' ακούτε? Ναι. Καλησπέρα, εδώ πίσω, πολύ πίσω. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Παπαδοπούλου Δέσποινα λέγομαι. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω κάτι που άκουσα σήμερα στο ραδιόφωνο και ήταν καλό, σχετικά με τη δήλωση του Χρυσοχοΐδη, γιατί αρνούμε να τον πω κύριο, ότι δεν είχε χρόνο να διαβάσει το μνημόνιο. Δεν είχε χρόνο, γιατί... Το καλό ξέρετε, που άκουσα σήμερα... Όχι, είναι ότι... πολύ κουραστικό το πρωτόκολλο, οι δεξιώσεις, δεν μπορεί. Άκουσα κάτι πιο καλό. Δεν είχε χρόνο να διαβάσει το μνημόνιο, γιατί ήταν απασχολημένος με το να δέρνει αυτός που τα διάβασαν. Εγώ κατάγομαι από τη Δράμα και θα πρέπει να ξέρετε ότι εκεί πραγματικά αυτό που διαπιστώνω είναι ότι τα φασιστοκάναλα ή το Παπαγαλιστάν, όπως το λέτε, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά με την προπαγάνδα. Ο κόσμος είναι φοβισμένος, αρνείται να ακούσει οτιδήποτε, είναι απογοητευμένος. Αυτό που λέει είναι «δεν θα πάω να ψηφίσω», για να μην σας πω το πιο πετυχημένο. Υπάρχει μεγάλη μερίδα που πιστεύει ότι ο Σαμαράς θα μας σώσει. Ό,τι και αν προσπαθώ να πω, σε τοίχο η φωνή μου χτυπά. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι πραγματικά μεγάλη μερίδα του λαού, ειδικά στην περιφέρεια, είναι βαθιά ανοιχτωμένη. Είναι παγιδευμένοι σε αυτή την προπαγάνδα και σε αυτό το φόβο, γι' αυτό και κάθονται στον καναπέ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Τι να κάνω, μου λένε. Και να πάω να ψηφίσω, οι ίδιοι θα είναι. Τέλος πάντων, έχω τρεις ερωτήσεις. Η μία ερώτηση είναι αν έχετε ακούσει κάτι για το Ε10. Είναι ένα καινούριο έντυπο που θέλουν να βάλουν στη φορολογική δήλωση και θα ήθελα να πείτε κάτι γι' αυτό, για να μας ενημερωθούν για τις καταθέσεις μας, τις όποιες υπάρχουν δηλαδή, και να μας φορολογήσουν. Δηλαδή, χέρι και εκεί. Όχι μόνο καταθέσεις, οτιδήποτε πολύτιμο έχετε. Και οτιδήποτε πολύτιμο, όχι μόνο τα καταθέσεις. Πάντα, τα πάντα. Οτιδήποτε αξίες. Μα έχει το Ε9 έτσι, κι αλλιώς όσον αφορά στην ακίνητη περιουσία. Όχι για την ακίνητη, μιλάμε για κινητές αξίες. Και τα χρυσά δόντια, ας πούμε, μέσα. Βεβαίως. Τα πάντα όλα. Ό,τι έχει το κομπόδεμα της γιαγιάς σας έχει αφήσει. Τι, ξέρω εγώ, έφερε τίποτα από εκεί, από την Ανατολή, ξέρω εγώ, γλίτουσε τίποτα από τον Κεμάλ. Φέρ' το εδώ, έχουμε... Άρα αληθεύει. Ε? Άρα αληθεύει. Όλο ποιος είναι το φορολογούμενος Έλληνας πολίτης. Η δεύτερη ερώτηση είναι, νομίζω ότι το άκουσα σε μια από εσάς, δεν είμαι σίγουρη. Αληθεύει ότι ο Σιμίτης πούλησε τους μηχανισμούς εκτύπωσης χρημάτων. Δηλαδή δεν έχουμε. Και η ερώτηση είναι, αν αύριο θέλουμε να κόψουμε το δικό μας νόμισμα, τι γίνεται? Θα καθυστερήσουμε κατά 2 μήνες. 2 μήνες, γιατί άκουσα κάτι για 4 χρόνια ότι είναι μηχανήματα με ειδικές παραγγελίες και κάτι τέτοιο που πρέπει να συναρμολογηθούν. Μην ακούτε ράδιο Αρβίλα. Όχι την εκπομπή, εννοώ γενικά. Εντάξει. Θέλει 2 μήνες με 4 μήνες η παραλαβή και η εγκατάσταση και το καλυμπράρισμα των μηχανών. Και το να πούμε ότι φεύγουμε, είναι απλή διαδικασία ή θα πρέπει να μας αφήσει. Εξαιρετικά απλή διαδικασία, τόσο απλή
που εμείς θα φεύγουμε και οι άλλοι θα μετράνε τα ερείπια πίσω τους. Μα αφού δεν είναι θεσμοθετημένοι, δεν πρέπει πρώτα να θεσμοθετηθεί και από αυτούς τους ανθρώπους θα πάρει τουλάχιστον όχι, ένα όχι, χρόνο. Μα είναι πολύ απλό. Είναι πολύ απλό. Προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Όταν μια σύμβαση δεν σε συμφέρει, λες, συγγνώμη, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε, συγγνώμη, δεν με συμφέρει, αντίο σας. Φεύγω. Δεν θα περιμένεις να πάρουν εγκρίσεις αυτό που λέει. Θα καταγγείλεις τη σύμβαση της Αβώνας. Το θεμελιώδη νόμο. Θα πεις αυτός είναι σε βάρος μου, μου κοστίζει. Αντίο σας, έφυγα. Δεν πάω να πείτε εσείς ό,τι θέλετε. Έφυγα. Και μας θα το κάνεις με ταρατατζούμ, με κρότους, πολυβόλα, φωτοβολίδες, να μην καταλάβει μέχρι και ο τελευταίος λάπωνας εσκιμός να καταλάβει ότι φύγαμε από την Ευρωζώνη. Ο λόγος είναι απλός. Να τους δημιουργήσει τέτοιο τρανταγμό στις αγορές και στις τράπεζες, ώστε να τρέχουν να περισσώσουν ό,τι μπορούν να περισσώσουν αυτοί, να μας αφήσουν ήσυχους να κάνουν τη δουλειά μας. Αυτή είναι η όλη λογική. Και μία τελευταία ερώτηση. Αν δεν κάνω λάθος, ο Τρισέ, όταν είχε πρωτοξεκινήσει ιστορία μνημόνιο, είχε πει κάτι για δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού αξιολόγησης. Ναι. Το οποίο φαντάζομαι ότι δεν θα προχωρήσει, γιατί δεν εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα. Η ερώτηση είναι, ακόμη και αν γίνει αυτό το πράγμα τελικά, εξυπηρετεί κανέναν στην Ευρωζώνη? Ναι, τον κύριο Τρισέ που θα παίρνει μετοχικό μέρισμα. Α, εμείς και εμείς πάλι. Η όλη ιστορία είναι πώς τα λαμόγια μοιράζουν την πίτα μεταξύ τους. Μην ακούτε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν. Προσέξτε, δεν είναι μόνο τρεις οίκοι αξιολόγησης. Απλά είναι οι τρεις οίκοι που τους αναγνωρίζουν όλους. Όλοι. Όλοι. Και κυβερνήσεις και επιχειρήσεις. Υπάρχουν όμως άλλες 15 οίκοι αξιολόγησης. Οι οποίοι τους ξέρετε, και η Κίνα έχει οίκο αξιολόγησης. Νομίζω δύο. Τους ξέρει κανένας? Όχι. Τους τρεις όμως αυτούς τους προσδιορίζουν όλοι. Γιατί? Για έναν βασικό λόγο. Οι μέτοχοι τους είναι τα 40 πιστωτικά ιδρύματα τα οποία είπαμε προηγουμένα. Σας ευχαριστώ. Μόνο μία παράκληση για αύριο, αν γίνεται στην εκπομπή σας και γενικώς. Πρώτα απ' όλα, περιμένω ότι θα τυχθεί το θέμα με τους δύο αντιεισαγγελείς και τη δίωξη πολύ βολικά σήμερα που είχαν απεργία η στάση εργασίας στα κανάλια. Και δεύτερον, παιδιά, ρωτήστε τι απέγινε εκείνο το παλικαράκι που τους μούντζωσε αυτούς τους αλήτες, γιατί έχω την εντύπωση ότι όλοι σιωπούν. Το κυνήγησαν τελικά αυτό το παιδάκι? Σας ευχαριστώ. Όχι. Από ό,τι ξέρουμε, όχι. Δεν κυνήγηθηκε. Ναι, απλά δεν... Εντάξει. Να σας πω μόνο, γιατί μου ζητάνε εδώ πέρα να ανακοινώσουμε, ξεκινάει την Πέμπτη, μεθαύριο, στο Θέατρο Α, κύκλος ομιλιών που αφορούν τα ζητήματα τα οποία συζητάμε, όχι μόνο όμως σε επίπεδο οικονομίας, αλλά και πολιτικής και κοινωνίας, πολιτισμού, ηθικής, τα πάντα, όπου ομιλητές αναλαμβάνουν να αναλύσουν ένα συγκεκριμένο θέμα επισταμένα. Η συζήτηση θα είναι ελεύθερη. Κάθε Πέμπτη στις 7 η ώρα θα υπάρχει αυτή η συνάντηση στο Θέατρο Α. Για όσους δεν ξέρουν, το Θέατρο Α είναι Στουρνάρη και Πατησιών γωνία. Η αρχή γίνεται μεθαύριο. Τι άλλο να πούμε? Και εκεί θα παραλάβετε και το πρόγραμμα των ομιλιών. Ναι, ναι, ναι. Τις αρχικές δύο εβδομάδες και μετά θα ξεκινήσουμε, θα προστίδονται συνεχώς, θα το κρατήσουμε όσο πάει. Βέβαια, άμα κάνουμε την επανάσταση διαμέσως, θα το σταματήσουμε. Ναι, ναι. Μπορεί ο Στέφανος Ολυνέος μου είπε να λέει, αυτό που φαντασιώνουμε είναι να κάνουμε μία και μετά η διαδήλωση αυτή να ρίξει την κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό το πάμε. Ελπίζω να είναι... Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε καταρχήν το Δημήτρη τον Καζάκη. Να σας καληνυχτήσουμε, έτσι, και σας περιμένουμε στις εκδηλώσεις μας, τις επόμενες και στις κινητοποίησεις μας. Έτσι, κάθε μέρα και στους πυρήνες μας κυρίως. Έτσι. Και παρεπιπτόντως, μια και πήρα το μικρόφωνο, αν υπάρχουν εδώ μέσα άνθρωποι που παράγουν πολιτισμό, ζωγράφοι, ηθοποιοί κτλ. Και τους ενδιαφέρει το ΕΠΑΜ πολιτισμού, ας έρθουν να με βρούνε τώρα. Έτσι, έχουμε μία συνεδρίαση ήδη την Πέμπτη κι εμείς.